σε ένα σταθερό πολιτικό προβάδισμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν και η γνώμη μου είναι. Όμως ένα και όχι, θα πω. Υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω εγώ ξεκάθαρα. Δεν γίνεται. Θα σας απαντήσω. Και εγώ και το κόμμα μου απαντάμε ξεκάθαρα πάντα. Και όσο πιστεύω και εγώ, όσο απαντούμε πιο ξεκάθαρα και καλύπτουμε και κάποιες ενδεχομένως αντιφάσεις ή κενά στο πρόγραμμά μας, αυτό το προβάδισμα θα μεγαλώνει. Και με αυτή την έννοια, εμείς τους επόμενους μήνες θα ολοκληρώσουμε και τις διαδικασίες για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, ώστε σε αυτά τα ερωτήματα που βάλατε να απαντήσουμε. Δεν ασκείτε στην αντιπολίτευση. Μα είπατε, επιβάλλετε όμως. Γιατί μερικές φορές μας λένε γιατί δεν κάνετε κριτική. Επιβάλλεται και θα το κάνουμε. Κριτική για την έλλειψη ολοκληρωμένου προγράμματος κάνουμε. Εμείς, ακούτε, πιστεύουμε ότι έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Παρά τα αυτά, σας είπα, όποια κενά ή όποιες αντιφάσεις υπάρχουν, τους επόμενους δύο μήνες θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε και πρέπει να τα καλύψουμε. Δεύτερο, κοιτάξτε, από ό,τι πρόκειψε με τη συνομιλία που είχε η κυρία Σημακοπούλου με τον κύριο Βαρουφάκη. Εμείς δεν πιστεύουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι καλό το Δουνουτού και κακή πώς το λένε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλή Ευρωπαϊκή Ένωση και κακό το Δουνουτού. Κακή είναι και οι δύο, συμμετέχουν στην Τρόικα και ευθύνονται για, μαζί με τις ελληνικές κυβερνήσεις, τις μνημονιακές, για τα μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού. Ωστόσο, από όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, αναδεικνύεται ότι όχι είναι μόνο ανάγκη της Ελλάδας, αλλά και δυνατότητα να διεκδικήσουμε αυτό που είναι η λύση του ελληνικού προβλήματος. Και ποια είναι η λύση? Πρώτο, να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός και σκλάβος να τον πουλήσουν, να το αποπληρώσει. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μνημόνια. Χρειάζεται να ακυρωθούν και να αντικατασταθούν από αναπτυξιακές πολιτικές. Αυτό είναι το ελληνικό πρόβλημα και δυστυχώς η κυβέρνηση, από ό,τι φάνηκε από όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, το διαχειρίζεται με όρους υποτέλειας απέναντι στις πολιτικές της Μέρκελ και τις πολιτικές αιώνιας λιτότητας της Ευρωζώνης. Και ένα τελευταίο, κύριε Παπαδάκη, επειδή η εκπομπή εδώ είναι για να μπαίνουν λαϊκά προβλήματα. Βεβαίως. Και εσείς τα ψάχνετε πολύ καλά. Μου κάναν πάρα πολλά τηλέφωνα χθες το βράδυ, δεκάδες τηλέφωνα και από την Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία και από το Σύλλογο Μεταμοσχευμένων, οι οποίοι μου λένε ότι δύο υποχρεώσεις του κράτους, δύο νομοθετήματα που έγιναν τον περασμένο Ιούνιο, ώστε οι ανάπηροι πάνω από 80% να μην τους γίνεται παρακράτηση φόρου, και δεύτερο, οι ανάπηροι που πάνε στα ΚΕΠΑ και έχουν ορισμένες χρόνιες παθήσεις, τις περιέγραψε το Υπουργείο Εργασίας, 43 παθήσεις, ενώ έχουν βγει οι διατάξεις, έχουν ψηφιστεί οι νομικές διατάξεις και το λέω και στους άλλους βουλευτές. Και οι υπουργικές δεν έχουν βγει οι ερμηνευτικές εγκύκλοι και ταλαιπωρούνται τα άτομα σε αυτά τα ζητήματα. Είναι απαράδεκτο και σήμερα θα κάνουμε διάβημα στο Υπουργείο Εργασίας να λυθεί. Να μην ξεχάσετε να πείτε να καταργηθούν και τα 48 ευρώ παράβολα που έχουμε πει. Μα το φωνάζουμε χρόνια τώρα. Και έχετε δίκιο. 46,10 ευρώ παράβολα. Εγώ θα τελειώσω όπως άρχισα. Έχω όλη